Τον πρόεδρο του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, τον έχουμε και περιμένει λίγη ώρα. Είπαμε ότι τις προηγούμενες μέρες, ή μάλλον είδατε κι εσείς, είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, χθες τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος. Σήμερα είναι η σειρά του κυρίου Σιζόπουλου. Κύριε Σιζόπουλε, καλό απόγευμα από τις αιχμές. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σιζόπουλε. Καλό απόγευμα, Στέλλα. Καλό απόγευμα, Σωτήρη, στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που απευθύνατε να είμαι μαζί σας. Κύριε Σιζόπουλε, η ΕΔΕΚ έχει παρέμβει με διάφορες ανακοινώσεις αυτές τις μέρες. Ζήτησε, μπορούμε να πούμε, κάποια στιγμή και αυστηροποίηση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης. Έκανε και κάποιες παρεμβάσεις ιατρικής φύσεως, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω ήταν από την πλευρά της ΕΔΕΚ από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι δεν είναι μια περίοδος άσκησης κριτικής ή ενδεχομένως αμφισβητήσεων. Ότι είναι μια περίοδος, όπως την έχουμε ονομάσει, επικοδομητικής συνέργειας. Ότι οφείλουμε να ενώσουμε δυνάμεις όλοι, πολίτες, ομάδες πολιτών, οργανώσεις, κόμματα, κυβέρνηση, για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σε όλα τα επίπεδα. Το ιατρικό, το οικονομικό, το κοινωνικό. Και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή οργανώσαμε συγκεκριμένα επιτελεία από επιστήμονες του κάθε κλάδου, οι οποίοι επικοδομητικά έχουν καταθέσει προτάσεις, τις οποίες δώσαμε στην κυβέρνηση σε μια προσπάθεια ακριβώς να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και σήμερα μπορώ να πω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ένας σημαντικός αριθμός από αυτές τις προτάσεις, τις οποίες έχουμε καταθέσει, έχουν υιοθετηθεί. Εμείς θα συνεχίζουμε όμως να εμπλουτίζουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης με βασικό στόχο ακριβώς όσο το δυνατό καλύτερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις και στην υγεία των πολιτών αλλά και στα οικονομικά των πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, είναι δουλειά ενός κόμματος να κάνει όμως υποδείξεις ιατρικής φύσεως? Υπάρχει ομάδα ιατρικής στην ΕΔΕΚ που παρακολουθεί αυτό το θέμα? Υπάρχει ιατρική ομάδα που το παρακολουθεί το θέμα. Βλέπετε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, αρκετά σοβαρές προτάσεις, οι οποίες στην πορεία του χρόνου επιβεβαιώνονται, μπορώ να πω, και θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική και θετική συνεισφορά στο να αντιμετωπιστεί και σε ιατρικό επίπεδο αυτό το ζήτημα. Ναι. Γιατί ακριβώς πρέπει να τονίσουμε, Στέλλα και Σωτήρη, ότι τις οικονομικές επιπτώσεις, τις κοινωνικές επιπτώσεις, δύσκολα ή εύκολα, αργά ή γρήγορα, θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Την απώλεια όμως ζώων δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ασφαλώς. Γι' αυτό ακριβώς και η πρόθεση και ο στόχος μας είναι όσο το δυνατόν να συμβάλλουμε στο να έχουμε τα λιγότερα δυνατά θύματα. Και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται στην πορεία του χρόνου ότι οι ιατρικές μας προτάσεις αποδεικνύονται πάρα πολύ σοβαρές, πάρα πολύ θετικές. Επειδή αύριο τέτοια ώρα ή μάλλον τέτοια ώρα συνέρχεται η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για να εγκρίνει με διαδικασίες πρωτόγνωρες επίσης αυτό το πακέτο των νομοσχεδίων. Υποθέτουμε ότι και η ΕΔΕΚ θα είναι θετική, θα συνενέσει έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη και στη χτεσινή τηλεδιάσκεψη και στη σημερινή που θα γίνει σε λίγο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε αυτά τα μέτρα για να είναι όσο το δυνατόν θετικά και αποδοτικά. Πρέπει να πω ότι ήδη κάποιες από τις προτάσεις μας, όπως για παράδειγμα το θέμα της αναστολής των δόσεων και των τόκων από πλευράς των τραπεζών, εμείς είχαμε πει για 6 μήνες, με ιδιαίτερη ικανοποίηση τώρα από ό,τι φαίνεται για 9 μήνες, έχει γίνει αποδεκτό. Θέλουμε όμως παράλληλα να τονίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν. Όπως για παράδειγμα η αναστολή των εκποιήσεων θα πρέπει να γίνει από όλες εκείνες τις εταιρείες, όχι μόνο από τις τράπεζες και την κεντρικές, αλλά και τις εταιρείες αγοράς δανείων, ότι θα πρέπει να ανασταλούν και οι εκποιήσεις. Την ίδια στιγμή, εμείς επειδή θέλουμε να συνεισφέρουμε και στα εισοδήματα του κράτους, πρέπει αφενός μεν το κράτος όσον αφορά και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των πολιτών και των εταιριών να τις αναστείλουμε για το ίδιο χρονικό διάστημα, όμως εάν και εφόσον υπάρχουν εταιρείες ή πολίτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να εκπληρώσουν αυτές τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, θα ήταν ισοσκόπιο προς την κυβέρνηση να τους παραχωρήσει ένα κίνητρο, ας πούμε μια μείωση 10% στη δόση που θα δώσουν. Γιατί το κράτος την ίδια στιγμή ναι μεν θα δώσει κάποια χρήματα για να στηρίξει την οικονομία και τα προγράμματα τα οποία ετοιμάζει, όμως την ίδια στιγμή το κράτος θα πρέπει να έχει και εισοδήματα.
Άρα λοιπόν είναι μια πρόταση την οποία θα την καταθέσουμε. Εύχομαι και ελπίζω ότι ακριβώς το Υπουργείο Οικονομικών θα την αποδεχτεί αυτή την πρόταση, θα την υιοθετήσει για να μπορέσει ακριβώς να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτή μας την προσπάθεια. Μάλιστα. Δηλαδή από... να παρασχεθεί, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Σιζόπουλε, να παρασχεθεί κίνητρο προς εκείνες τις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την δυνατότητα να εκπληρώσουν υποχρεώσεις αλλά να έχουν κάποιο όφελος. Ακριβώς, γιατί ναι. έχει σημασία από την ώρα που θα υπάρχει η αναστολή να μην οδηγηθούμε όλοι στο να αξιοποιήσουμε την αναστολή, αλλά να υπάρχει και ένα θετικό κίνητρο για ίσπραξη χρημάτων από πλευράς του κράτους. Κύριε Πρόεδρε, και... ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένος και αποδοτικός τρόπος στήριξης των αυτοτελώς εργαζομένων. Γιατί οι αυτοτελώς εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πληγούν περισσότερον από όλους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεδομένου ότι πέραν από την απώλεια του δικού τους του εισοδήματος, την ίδια στιγμή οι αυτοτελώς εργαζόμενοι έχουν και κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να εκπληρώσουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οποιαδήποτε βοήθεια δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο πάνω στο θέμα του καθαρού εισοδήματος, το οποίο ενδεχομένως δηλώνουν είτε σε κοινωνικές ασφαλίσεις είτε στο φόρο εισοδήματος, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και το ποσό των υποχρεώσεων τα οποία κάθε μήνα ο αυτοτελώς εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος σε διάφορους να καταβάλει. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς για αυτή την παρέμβαση στις αιχμές. Να είστε καλά, καλά. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να χαιρετήσω και κάτι που είπε ο κύριος Νουρίς προηγουμένως, ότι μια από τις προτάσεις τις οποίες ως ΕΔΕ υιοθετήσαμε και δημοσιοποίησαμε που αφορά τη σταδιακή και τη συγκροτημένη και συντεταγμένη προσπάθεια επαναπατρισμού των φοιτητών, ότι γίνεται αποδεκτή και όπως θα δείτε και στην ανακοίνωση την οποία εκδώσαμε χθες, ότι ακριβώς ιεραρχώντας θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα τους φοιτητές οι οποίοι ταυτοποιημένα έχουν πρόβλημα υγείας, τους φοιτητές οι οποίοι κινδυνεύουν ενδεχομένως να μείνουν άστεγοι λόγω του ότι θα κλείσουν οι φοιτητικές εστίες, αλλά ενδεχομένως και τους πρωτοετής φοιτητές θα πρέπει να τους βάλουμε σε μια προτεραιότητα, δεδομένου ότι αυτοί ενδεχομένως να μην έχουν αναπτύξει ακόμη τις αναγκαίες επαφές και διασυνδέσεις στον χώρο των σπουδών τους. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Σιζόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.